Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017. Κρυός. Με περίσσιο κουράγιο καταφέρνετε σήμερα να απογειώσετε καριέρα, χρήμα και έρωτα. Φυσικά χωρίς σκόπο. Έχετε χαλαρώσει από τα τελευταία γεγονότα και σκέφτεστε σοβαρά το ερωτικό σας μέλλον. Ταύρος. Επιτέλους βρήκατε χρόνο για τον εαυτό σας. Η χαλαρή σας διάθεση αλλά και το ερωτικό σκηνικό το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο για εσάς σας βάζει σε πειρασμό. Αφήστε το χρόνο σε φιλικά πρόσωπα και χαρίστε τους τη δύναμη να ορθοποδήσουν και αυτά. Εξάλλου, τακτική του ζωδίου σας είναι ότι δίνεις, παίρνεις. Σειρά σας λοιπόν να πάρετε. Δίδυμος. Χαρούμενη και ευδιάθετη σημερινή ημέρα με τη θετική σας σκέψη στο ζενίθ. Σας βγάζει φυσικά από δύσκολο τέλμα. Αφήστε πίσω τα παλιά και αποφασίστε μόνο για τον εαυτό σας καινούργια πορεία. Προσοχή σε κακόβουλα άτομα. Δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθείτε με ό,τι σας κουράζει ψυχικά. Καρκίνος. Η όψη της σελήνης σας φέρνει δυναμισμό ώστε να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους. Σήμερα μην παραφέρεστε και εκφραστείτε με λογική και συνέπεια. Ερωτικά και επαγγελματικά σας προβληματίζουν και στο τέλος σας χαροποιούν. Δώστε όθηση σε οικονομικό θέμα που σας βασανίζει. Λέων. Έντονο το παρασκήνιο γύρω σας. Το ένστικτό σας προειδοποιεί για κακόβουλες ενέργειες εις βάρος σας. Ευνοούνται οικογενειακά, επαγγελματικά και τέλος τα ερωτικά σας. Το να γεννηθείς ηγέτης είναι δύσκολο. Σήμερα μπορείτε να τιμωρήσετε σύμφωνα με τους δικούς σας νόμους. Παρθένος. Η κουραστική ημέρα σε όλους τους τομείς της ζωής σας θα σας φέρει θεαματικά αποτελέσματα. Μην απελπίζεστε και κυρίως μην γκρινιάζετε επειδή υπάρχει χρονοκαθυστέρηση. Αφήστε πίσω κάθε τι κακό και οργανώστε σωστά την καθημερινότητά σας. Και περνάμε στο ζυγό. Δυνατή ημέρα σήμερα σε επαγγελματικό επίπεδο. Κλείσιμο συμφωνιών, δανείων και δικαστικών υποθέσεων. Η όψη του πλανήτη σας σας κάνει ειρηνικούς και φιλάνθρωπους. Είστε από τη φύση σας το πρώτο τιμητικό ζώδιο. Γεννηθήκατε για να εξυψώσετε το πνεύμα στο ζωδιακό κύκλο. Κάντε κάτι και για σας. Σκορπιός. Ο ερωτισμός, η δουλειά και τα φιλικά πρόσωπα είναι σήμερα πρωταγωνιστές. Ένα-ένα θα τα βάλετε σε μια καλή σειρά. Δώστε προτεραιότητα την υγεία σας που την έχετε παραμελήσει τον τελευταίο καιρό. Απολαύστε κάθε στιγμή της ημέρας με τόλμη και πάθος. Τοξότης. Αφήστε τον Κρόνο στην τελευταία μοίρα του ζωδίου σας να σας καθοδηγήσει σε μονοπάτια τα οποία είναι άγνωστα. Όλοι οι τομείς επηρεάζονται σήμερα μέσα από τη διάθεσή σας. Προτιμήστε τον συμβιβασμό προτού πάρετε μια δύσκολη απόφαση. Όλα λειτουργούν υπέρ σας. Εγώ καιρος. Η λογική σας σήμερα παίζει με τα νεύρα σας. Αφήστε κάθε τι κακό στην άκρη και ασχοληθείτε μόνο με πρακτικά θέματα. Πολλά σχέδιά σας είναι πετυχημένα, απλά δεν αναγνωρίστε καν ακόμα. Δώστε προτεραιότητα στο τέρι σας, οι συμβουλές του θα σας φανούν χρήσιμες. Υδροχός. Μαχητική η διάθεσή σας, αλλά και η κούραση στο ζενίθ. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας. Η ημέρα βοηθά μέσα από την επικοινωνία να οργανώσετε ταξίδια επαγγελματικής φύσης ή φιλικοερωτικής. Όλα αυτά θα γίνουν εφόσον ξεκουραστείτε και αφουγκραστείτε τον εαυτό σας. Ιχθύες. Σε πελάγι ευτυχίας θέλετε να βρεθείτε και φουρτούνες εν όψει σας προβληματίζουν. Αυτό οφείλεται στην κακή διαχείριση των συναισθημάτων σας. Πρέπει να κλείσετε κεφάλι από το παρελθόν. Βάλτε τη λογική σας, όσο και αν σας πληγώνει, να σας βγάλει ασπροπρόσωπους. Χαρούμενες εξελίξεις σας φτιάχνουν το κέφι. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.